οποίο δεν ήμασταν στην κατάσταση που ήμασταν στα προηγούμενα. Ίσως κάποιοι ποδοσφαιριστές μας δείξανε σημάδια απόκωσης. Είχαμε αρκετούς σήμερα που δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα και μας δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό μια ομάδα, ακόμα και όταν δεν είναι σε καλή μέρα, να μπορεί να παίρνει τους 3 βαθμούς της νίκης. Οπότε από το σημερινό μας, κρατάω τη διάθεση των παιδιών, γιατί είχαν διάθεση, απλά δεν μας βγαίνανε κάποια πράγματα, και το αποτέλεσμα, γιατί η συνολική εικόνα μας δεν ήταν όπως των προηγούμενων αγωνιστικών. Και ένα σχόλιο για την αντίπαλη ομάδα, το Θησέα Νέα Μάκης, πώς την είδατε? Μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη, ένα σφιχτό σύνολο. Ο κύριος Τσέλος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν ένα από δύσκολο μάτς. Το είχα πει και στα παιδιά μέσα στην εβδομάδα. Άλλωστε το δείχνει και σχεδόν όταν δεν τα έχει χάσει ο Θησέας στον γκολ. Και ακριβώς αυτό που περίμενα, αυτό είδαμε. Και όλα σε μια ομάδα καλοδουλεμένη, σφιχτό σύνολο. Προσπάθησαν να διεκδικήσουν και αυτό το αποτέλεσμα με αξιώσεις. Και ένα σχόλιο για το επόμενο παιχνίδι, ακριβώς την Τετάρτη. Πόσο περιμένετε απέναντι στο Κρυονέρι? Νομίζω ότι όλα τα μάτς θα είναι δύσκολα. Δεν θα υπάρχει εύκολο μάτς. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι άκουσα το αγωνιστικό. Διαφορές μεταξύ των ομάδων νομίζω είναι μικρές, οπότε όλα τα μάτς θα είναι δύσκολα. Το αν γίνεται εύκολο να μάτς ή δύσκολο, νομίζω θα έχει να κάνει και με την απόδοση της ομάδας μας. Τώρα, το δυσκολεύει όλο αυτό και ότι παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια πλέον σχεδόν Κυριακή Τετάρτη. Το έχουμε ξαναπεί, εραστήνως ποδοσφαιριστές μας βάζει ένα βαθμό δυσκολίας ακόμα, αλλά θα πορευτούμε με αυτό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα μας.